Διάβλος 924. Για, άκου. Και νομίζω ότι σήμερα, για να πω και την καλημέρα μαζί με την Έλλη, μαζί με τον Τάσο και μαζί με την Ειρήνη Τζακίρη, ότι είναι ευκαιρία το σύνθημα «Πάμε πλατεία» να του δώσουμε μία άλλη χρειά, να το κάνουμε ένα σύνθημα εθελοντισμού. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπουμε μέσα από το πολύ ωραίο σπουδάκι που έχει στήσει εδώ πέρα η Έλλη Σοπανίδου και τα παιδιά του Διάβλου, από το δεύτερο σχολείο, βλέπουμε και παρατηρούμε ότι πολλοί συμπολίτες μας δίνουν το παρόν, και το παρόν το οικονομικό και το συναισθηματικό. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Προκειμένου να ενισχύσουμε με τον τρόπο μας την παιδιατρική κλινική του Συσμανού Νοσοκομείου Κομμουνής, διότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος, θεωρώ ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση και να φτιάξουμε πράγματα χωρίς να κοστίζουν ιδιαίτερα. Άρα ήταν το πρώτο να φτιάξουμε το κλίμα μέσα στην παιδιατρική κλινική όταν είχαμε πάει, ναι. Γιατί απευθείας μόλις μας είδαν, ήθελαν και οι ίδιοι να βοηθήσουμε ένας τον άλλο. Αλλά και γιατί αν θυμάσαι, είδαμε και μικρές ζωγραφιές που υπάρχουν και στους τύπους, οι οποίες έτσι όπως κοσμούσαν τουλάχιστον, δηλαδή την κεντρική πτέρυγα της παιδιατρικής κλινικής, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση που θα μπορούσε να συνεχιστεί και να γίνει αυτό έτσι ακριβώς. Να χαρούν και οι υπόλοιποι και τα υπόλοιπα παιδιά. Τον κύριο Απόστολο. Ναι. Έφερε πάνω ο κύριος Απόστολος, έτσι και πάνω από το πρόβλημα που κάνουμε σήμερα, για να στήσουμε την περιοχή, την κοινωνική μας παρέμβαση, για να στήσουμε την περιοχή.